Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα θέμα το οποίο ίσως να το θεωρήσετε και super vlog, υπερ vlog. Ένα vlog το οποίο να μπει στα σως. Ρωτάει μια φίλη. Αγαπημένη μου κυρία Θέκλα, παρακολουθώ τα βίντεό σας πολύ καιρό και οι συμβουλές σας είναι πολύτιμες. Ευχαριστώ. Όμως μου δημιουργείται ο εξής προβληματισμός. Υπάρχει σωτηρία? Υπάρχει ελπίδα για μια φυσιολογική σχέση όπου θα υπάρχει αλληλοσεβασμός και πραγματική αγάπη? Με όλες αυτές τις ιστορίες που μας διαβάζετε εσείς στα βίντεο και με άλλες που έχω βιώσει ήδη από αποτυχημένες σχέσεις, αρχίζω να φοβάμαι να μπω σε σχέση. Φοβάμαι τι θα συναντήσω. Φοβάμαι να μπω στη διαδικασία να βγω ραντεβού. Και ακόμη ένα κάλεσμα το οποίο είναι αφορμή για αυτό το βίντεο. Αγαπημένη μου καλησπέρα, μπορείς να μας κάνεις ένα vlog για την ερωτική ερημιά και πώς να μην πέφτουμε θύματα σε λάθος γνωριμίες όταν δεν βρίσκουμε σύντροφο συμβατό με μας και μένουμε μετά μόνοι για καιρό και στην πρώτη γνωριμία πλάθουμε παλάτια και πρίγκιπες στο μυαλό μας χωρίς να το θέλουμε, αλλά επειδή η ψυχή το θέλει και το μυαλό λέει άλλα. Λοιπόν, υπάρχει σωτηρία? Μπορούμε να ελπίζουμε για τη δημιουργία μιας φυσιολογικής σχέσης όπου θα υπάρχει αλληλοσεβασμός και πραγματική αγάπη? Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό εδώ το κανάλι αλλά και σε αυτή εδώ τη ζωή ακούμε πράγματα και θάματα. Συνέχεια, συνέχεια. Τα περισσότερα βίντεο blogs, vlogs που ανεβάζουμε εδώ στο κανάλι αφορούν ιστορίες πονεμένες γνωριμιών και ερωτικών σχέσεων. Η αλήθεια είναι ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να μας δημιουργείται αυτή η απορία αν υπάρχει σωτηρία και αν θα μπορούμε να έχουμε μια φυσιολογική σχέση και να ελπίζουμε για μια φυσιολογική σχέση και κυρίως οι προσωπικές αρνητικές εμπειρίες που βιώνουν οι άνθρωποι, όπως τη φίλη που έστειλε το πρώτο ερώτημα σε σχόλιο, να δημιουργούν μια φοβία. Φοβία για μια νέα γνωριμία, φοβία ακόμη για το φλερτ, φοβία για το να βγεις ραντεβού. Και στον αντίποδα υπάρχουν τα άλλα πρόσωπα τα οποία λένε «Μα μείνουμε πολύ καιρό μόνοι μας, δεν παθαίνουμε φοβία, παθαίνουμε τρέλα, μύρλα». Και θέλουμε αμέτη μου χαμέτη να βρούμε γυναίκα, να βρούμε άνδρα, να βρούμε άνθρωπο και η ερωτική ερημιά μας κάνει να δίνουμε με τα μούτρα και να μην χρησιμοποιούμε τη λογική μας για να μπορούμε να προφυλάξουμε τον εαυτό μας από το να βουτήξουμε, να δώσουμε μέσα σε μια σχέση ακατάλληλη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όσα περισσότερα πράγματα γνωρίζουμε για τις σχέσεις, τόσο πιο επιφυλακτικοί γινόμαστε. Και από την άλλη, όσο περισσότερο απέχουμε από τις σχέσεις, τόσο περισσότερο τις ονειρευόμαστε και τις θεωρούμε πάρα πολύ σπουδαίες. Είναι σπουδαίες οι ερωτικές σχέσεις. Είναι εξαιρετικά σπουδαίες. Ο έρωτας είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του ανθρώπου. Έχω γράψει και ένα ολόκληρο βιβλίο με τίτλο «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», που είναι και το τελευταίο μου βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» τον περασμένο Ιούνιο. Και στο βιβλίο εκείνο, αλλά και στα περισσότερα βίντεο, μιλάω για την σημαντικότητα του έρωτος. Είναι πολύ σημαντικός ο έρωτος. Είναι πολύ σημαντικός. Είναι μια δύναμη για ζωή και δεν είναι τυχαίο που ο Φρόιντ είχε μιλήσει για τις δυο δυνάμεις που τραβούν τον άνθρωπο από τη μια και από την άλλη. Από τη μια η δύναμη για ζωή, η ερωτική δύναμη, και από την άλλη η δύναμη για θάνατο, η αυτοκαταστροφικότητα. Λοιπόν, υπάρχει σωτηρία, υπάρχει ελπίδα? Ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Και σήμερα, ειδικά όσοι παρακολουθούμε τακτικά τις ιστορίες και την ψυχοεκπαίδευση που γίνεται σε αυτό εδώ το κανάλι, έχουμε στα χέρια μας πολλά εργαλεία και πολλές γνώσεις για να μας βοηθήσουν να αποφύγουμε τις κακοτοπιές και να αποφύγουμε να χάνουμε το χρόνο μας σε καταστάσεις αχρίαστες. Φυσικά, θέλω εδώ να σημειώσω ότι κάποιες καταστάσεις είναι εξαιρετικά χρήσιμες. Δηλαδή, ακόμη και οι κακές σχέσεις που είχαμε στο παρελθόν, ακόμη και οι σχέσεις που τελείωσαν άδοξα, ακόμη και οι ερωτικές σχέσεις που μας απογοήτευσαν, ήταν πολύ σημαντικές για τον καθένα από μας, γιατί μας δίδαξαν σπουδαία μαθήματα.
Είχαμε ανάγκη να μάθουμε πόσο πονάει η απιστία, τότε που ερωτευτήκαμε εκείνο το πρόσωπο που ήταν άπιστο. Είχαμε ανάγκη να μάθουμε πόσο πονάει η απιστία τότε που απατήσαμε εμείς, εάν μας έχει συμβεί και αυτό ή αν το έχουμε κάνει. Ήταν σημαντικό για μας να μάθουμε πόσο άσχημα βιώνει κάποιος την αποξένωση μέσα σε μια ερωτική σχέση. Γι' αυτό βιώσαμε εκείνη την αποξενωμένη ερωτική σχέση, για να ξέρουμε ότι δεν μας κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μας κάνει αυτό το σχήμα σχέσης, δεν μας ταιριάζει, και να επιλέγουμε στο μέλλον, από εδώ και πέρα, να μην μπαίνουμε σε τέτοιες κρύες και νερόβραστες και χλιαρές καταστάσεις. Είχαμε ανάγκη να μάθουμε με το δύσκολο τρόπο ότι δεν ταιριάζουμε με ανθρώπους που είμαστε πολύ διαφορετικοί, με ανθρώπους που έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής, με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές αρχές και αξίες. Δηλαδή, ό,τι έχουμε επιλέξει μέχρι σήμερα στην ερωτική μας ζωή, είχε κάποιο λόγο να υπάρξει για να μάθουμε πράγματα. Υπάρχει ελπίδα για μια φυσιολογική σχέση με αγάπη και αλληλοσεβασμό? Ναι, υπάρχει, αν είμαστε διατεθειμένοι να μάθουμε τα μαθήματα που μας έχουν δώσει οι ερωτικές σχέσεις του παρελθόντος. Και όταν παρακολουθούμε τα βίντεο εδώ πέρα, τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, τα vlogs, να παίρνουμε τα μαθήματα που βγαίνουν μέσα από κάθε ιστορία και μέσα από κάθε βίντεο. Έχουμε μαζέψει ένα σωρό γνώσεις σε σχέση με το τι είναι υγιές για μια ερωτική σχέση, τι είναι λειτουργικό για μια ερωτική σχέση και τι είναι δυσλειτουργικό. Όλες αυτές οι γνώσεις όμως είναι εστιασμένες στην ουσία των σχέσεων και όχι στην επιφάνεια των σχέσεων. Είναι εστιασμένες στο σχετίζεσθε, στην προσωπικότητα, στο χαρακτήρα, στη ψυχική ισορροπία, στη ψυχική υγεία των ανθρώπων, στην επικοινωνία των ανθρώπων, και δεν είναι εστιασμένες σε εξωτερικά χαρακτηριστικά του στυλ πόσο χρόνο είναι αυτός ο άνθρωπος, τι σωματότυπο έχει, τι οικονομική κατάσταση έχει, τι κοινωνική κατάσταση έχει, τι μόρφωση έχει, τι ερωτικό προσανατολισμό έχει κλπ. Δεν γινόμαστε ιδιότροποι όσον αφορά σε εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά γινόμαστε πιο εκλεκτικοί και πιο επιλεκτικοί όσον αφορά σε εσωτερικά, ψυχικά, διανοητικά και πνευματικά χαρακτηριστικά και χαρίσματα. Σε αυτή τη διαδικασία εξεύρεσης φυσιολογικής σχέσης με αγάπη και αλληλοσεβασμό, η προεργασία που είναι απαραίτητο να κάνουμε και που είναι χρήσιμη και για την προώθηση όλων των σχέσεων των ερωτικών στον πλανήτη, είναι στο να καλυτερεύσουμε τον εαυτό μας, στο να εξελίξουμε τον εαυτό μας, στο να γίνουμε εμείς ήδη πιο πνευματικοί άνθρωποι, πιο πνευματικά καλλιεργημένοι άνθρωποι, πιο καλλιεργημένοι πνευματικά άνθρωποι, καλύτερες προσωπικότητες και καλύτεροι χαρακτήρες. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους άλλους, δεν μπορούμε να δουλέψουμε στο να εξελίξουμε τους άλλους, μπορούμε όμως να αλλάξουμε τον εαυτό μας και να δουλέψουμε στο να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Αν ο καθένας από μας επικεντρωθεί ουσιαστικά στο να αλλάξει τον εαυτό του, τότε θα υπάρχουν περισσότεροι καλλιεργημένοι και εξελίξιμοι άνθρωποι γύρω μας, ούτως ώστε να γίνουν και περισσότερες φυσιολογικές, σεβαστικές και αγαπητικές σχέσεις. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό που προσπαθώ να πω. Είναι ότι παρά να καθόμαστε και να κλεγόμαστε για το ότι δεν υπάρχουν φυσιολογικές σχέσεις γύρω μας, ας προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ο καθένας από εμάς έναν φυσιολογικό άνθρωπο, συγκεκριμένα τον εαυτό μας, ούτως ώστε να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι υποψήφιοι για τέτοιου είδους σχέσεις. Το έχω δει πολλές φορές να συμβαίνει και το έχω δει και στην προσωπική μου ζωή, ότι όταν ο άνθρωπος ενσκύψει στον εαυτό του, ασχοληθεί ουσιαστικά με τον εαυτό του, μετά από ένα χωρισμό, μετά από τον τελευταίο χωρισμό που είχε τέλος πάντων, και πει θα κάνω τον εαυτό μου καλύτερο, θα γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, δεν θα αφήσω αυτό το χωρισμό και αυτή την απορρίψη την ερωτική που βιώνω μέσα από το χωρισμό να με διαλύσει,
να με κάνει να νιώθω μειονεκτικά, να μου ρίξει την ερωτική μου αυτοπεποίθηση, να μου ρίξει συνολικά την αυτοεκτίμησή μου και να με κάνει ένα μίζερο άνθρωπο που να σκέφτομαι ότι δεν υπάρχουν πλέον φυσιολογικές και υγιείς σχέσεις και ότι είμαι καταδικασμένος ως άνθρωπος και ως πρόσωπο να παραμείνω μόνος ή αν θα μπω σε σχέση, αυτή η σχέση να μην είναι καλή, ούτως ώστε να φοβάμαι να μπω σε μια ερωτική σχέση, να φοβάμαι να φλερτάρω, να φοβάμαι να δοκιμάσω. Όταν ασχοληθούμε ουσιαστικά με τον εαυτό μας και κάνουμε ψυχοθεραπεία και ασχοληθούμε και με την ψυχοεκπαίδευση, τότε, εκεί που δεν θα το περιμένουμε, θα μας χτυπήσει την πόρτα ή θα μας χτυπήσει το mail, θα μας χτυπήσει το μήνυμα ή δεν ξέρω εγώ τι, το τηλέφωνο ή θα μας χαιρετήσει κάποια στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος επίσης θα έχει ασχοληθεί με το να βελτιώσει τον εαυτό του, την ψυχή του, το πνεύμα του μετά που έμεινε μόνος, που έμεινε μόνη αυτός ο άνθρωπος και να έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια υγιή, φυσιολογική, αγαπητική και σεβαστική σχέση μεταξύ μας. Σε αυτή τη διαδικασία απαραίτητο είναι να αφήνουμε ευκαιρίες, να αφήνουμε παράθυρα ανοιχτά, να επιτρέπουμε στους ανθρώπους γύρω μας να μας συναντήσουν, να επιτρέπουμε στους ανθρώπους γύρω μας να μας προσεγγίσουν. Δεν σημαίνει ότι όποιος μας προσεγγίσει θα δημιουργήσει και σχέση μαζί μας ή όποιος μας προσεγγίσει θα μας παντρευτεί ή θα σχετιστεί μαζί μας. Αν όμως εμείς είμαστε απογοητευμένοι και φοβόμαστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχω μια υγιή και φυσιολογική σχέση εγώ από εδώ και πέρα, γιατί είμαι 46 χρονών, όπως έλεγε η κοπέλα του χθεσινού vlog, ή είμαι 50 χρονών, ή είμαι 30 χρονών, ή είμαι 25 χρονών, ή είμαι 60 χρονών και μέχρι τώρα δεν έχω βιώσει την αγάπη και δεν έχω βιώσει μια φυσιολογική σχέση μέχρι σήμερα, άρα δεν θα ξαναβιώσω, άρα δεν απαντάω. Δεν απαντάω όταν δέχομαι φλερτ, δεν δίνω την ευκαιρία να πάω για έναν καφέ ή να έχω μια συνομιλία, δεν δίνω την ευκαιρία να γνωρίσω έναν νέον άνθρωπο, τότε ναι, δεν θα έχουμε σωτηρία και δεν θα έχουμε ελπίδα για μια φυσιολογική σχέση. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτή τη διαδικασία, ας τα ξαναπούμε. Trial and error, είναι η διαδικασία δοκιμής και λάθους, του στυλ. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω κάποια βιώματα, τα οποία αυτά βιώματα τα δουλεύω, έχω κάνει ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαιδεύομαι, προσπαθώ να τα παίρνω από μια πνευματική σκοπιά. Όταν σκέφτομαι τις παλιότερες μου σχέσεις, σκέφτομαι τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα, πώς θα μπορούσα να γίνω καλύτερος άνθρωπος και όχι πω τι χάλια που ήταν αυτός ο πρώην μου, τι απέσια που ήταν αυτή η πρώην μου, τι παλιόπαιδο που ήταν ο ένας, τι παλιοκόριτσο που ήταν η άλλη κλπ. Σκέφτομαι, εστιάζομαι σε εμένα, πώς εγώ μπορώ να εξελίσσομαι και να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Όταν μου αρέσει κάποιος άνθρωπος, κάνω το πρώτο βήμα να δημιουργήσω μια γνωριμία. Όταν μου προτείνει κάποιος άλλος άνθρωπος να γνωριστούμε, αν μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος, κάνω το βήμα να γνωριστούμε, δίνω ευκαιρία για γνωριμία. Όταν βλέπω κόκκινες σημαίες και όταν βλέπω πράγματα απαράδεκτα, σηκώνομαι και φεύγω επί τόπου. Λέω όχι, όχι, όχι. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να το κάνουμε. Ακόμη και αν είμαστε σε μια φάση πολύ χάλια, όπως τη δεύτερη φίλη που έγραψε, που μας έχει πλαντάξει η ερωτική ερημιά, ακόμη και αν νιώθουμε φοβερά μόνοι, αν νιώθουμε φοβερά ανέραστοι, αν νιώθουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο αυτή τη μοναξιά και κάνουμε και βλακίες του στυλ, πηγαίνουμε σε ραντεβού και βλέπουμε σε ένα ραντεβού ότι δεν μας κάνει και πολύ αυτό το πρόσωπο, αλλά επειδή είμαστε φοβερά μόνοι και τυφλωμένοι από τη μοναξιά μας και από την ερωτική μας πείνα και την ερωτική μας ερημιά, μπορεί να προχωρήσουμε στο να κάνουμε κάτι και με εκείνο το πρόσωπο να ξεκινήσουμε μια βλακεία, να έχουμε το θάρρος να το κόβουμε, γιατί πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να ξεκινήσουμε από λάθος κριτήρια μια σχέση, τυφλωμένη από τη μοναξιά μας, τυφλωμένη από τη δίψα μας για ερωτική αγάπη και μετά να παραμείνουμε σε εκείνη τη σχέση για να πούμε, ξέρεις, εγώ δεν είμαι αυτό το ανήθικο πρόσωπο που θα κάνει ένα one night stand ή θα κάνει μια γνωριμία της μιας εβδομάδας και μετά θα το διακόψει. Θα το πάρω να πάει ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες, έξι μήνες για να έχω εγώ να είμαι ένα πρόσωπο που κάνω μόνο μακροχρόνιες σχέσεις. Όχι.
ακόμη και αν είμαστε αδύναμοι ψυχικά και συναισθηματικά και μπαίνουμε εύκολα σε μια γνωριμία χωρίς να βλέπουμε εξ αρχής τις κόκκινες σημαίες. Όταν ξεδιψάσουμε ερωτικά, που αυτό συμβαίνει συνήθως μετά την ερωτική επαφή, και ανοίξουμε τα μάτια μας και δούμε πού βρίσκομαι, πού είμαι τώρα, πού είμαι. Είμαι σε μια συνθήκη που δεν μου ταιριάζει. Είμαι συνδεδεμένος, συνδεδεμένη ερωτικά με ένα πρόσωπο που δεν μου ταιριάζει. Σηκώνομαι και φεύγω. Και μη σύντροπη δική μας, μη σύντροπη του άλλου προσώπου. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος. Ότι κάνεις την γνωριμία, την κάνεις βιαστικά, την κάνεις άτσαλα, την κάνεις λόγω ερημιάς και ανάγκης για σεξ και ανάγκης για στοργή και σημασία και προσοχή και συνδεσιμότητα. Και όταν νιώσουμε λίγο καλύτερα μετά από μια-δυο συνευρέσεις, ανοίγουμε τα μάτια και λέμε, πού βρίσκομαι τώρα. Δεν ταιριάζω εδώ πέρα. Σηκωφύγε. Σηκωφύγε και πες, ναι, έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Είχα ανάγκη να συνδεθώ, συνδέθηκα. Μετά που συνδέθηκα, άνοιξα τα μάτια μου και είδα καθαρά. Είδα τις κόκκινες σημαίες και σηκώθηκα και φύγα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργούνται όταν ανοίξουμε τα μάτια μας και μετά και δούμε ότι δεν ταιριάζουμε, αλλά παρόλα αυτά παραμένουμε. Παραμένουμε για να μην μας πει η κολλητή μας, να μην μας πει ένας φίλος, να μην μας πει κάποιος που ξέρει τη ζωή μας. Πω, δεν το περίμενα αυτό από σένα να πας να κάνεις one night stand, two night stand, three night stand. Δεν το περίμενα αυτό από σένα. Δεν μας νοιάζει τι περίμεναν οι άλλοι από εμάς. Εμείς περιμένουμε από τον εαυτό μας τα καλύτερα, περιμένουμε και τα χειρότερα γιατί είμαστε άνθρωποι και έχουμε και αδύναμες στιγμές. Και ανά πάσα στιγμή αναδιοργανωνόμαστε. Ξαναξεκινούμε. Στείνουμε ξανά τον εαυτό μας και λέμε σήκου κορίτσι μου, σήκου αγόρι μου, έπεσες, έκανες ένα παραστράτημα, ένα ολίσθημα. Και το παραστράτημα και το ολίσθημα δεν είναι το να κάνεις έρωτα ή το να δημιουργήσεις μια ερωτική σχέση. Το παραστράτημα και το ολίσθημα είναι να προδώσεις τις αρχές και τις αξίες σου, να προδώσεις την ουσία σου, να προδώσεις το ποιος πραγματικά είσαι και να πας να συνδεθείς με ένα πρόσωπο που δεν ταιριάζεις. Εντάξει. Σήκωσε τον εαυτό σου και πες έλα και ξανά προς τη δόξα τραβώ. Ξανά, ξαναμένω μόνος, ξαναμένω μόνη, ξανακοιτάζω τον εαυτό μου. Συγχωρώ τον εαυτό μου για το λάθος που έχει κάνει και προχωρώ. Τα κολλήματά μας του εγώ δεν θέλω να κάνω μια πολύ σύντομη γνωριμία, να μην πούνε για μένα ότι πήγαμε κάποιον άνθρωπο μια-δυο-τρεις φορές και μετά τον παράτησα, την παράτησα, δεν είναι σωστό αυτό. Είμαστε ειλικρινείς και με τον εαυτό μας και με το άλλο πρόσωπο. Λέμε την αλήθεια ότι στην αρχή νόμιζα ότι ταιριάζαμε, αλλά τώρα βλέπω ότι δεν ταιριάζουμε, λυπάμαι που φεύγω, δεν... και φεύγεις. Στις περιπτώσεις τις οποίες βλέπουμε επικινδυνότητα από την άλλη πλευρά, βιαιότητα κλπ, δεν καθόμαστε να κάνουμε τέτοιες εξηγήσεις, το κόβουμε. Και αυτό πάει στις κόκκινες σημαίες και η βία είναι μια από τις σοβαρές κόκκινες σημαίες, η ψυχική και η σωματική βία. Αν βλέπουμε σε μια νέα γνωριμία σημάδια ψυχικής και σωματικής βίας, σηκωνόμαστε και φεύγουμε και λέμε φεύγω γιατί εγώ δεν δέχομαι τη βία. Προστατεύουμε τον εαυτό μας. Ξαναθυμίζω ότι ο εθνικός αριθμός για τη βία στην οικογένεια στην Κύπρο είναι το 1440, στην Ελλάδα είναι το 15900. Παίρνουμε τηλέφωνο αυτούς τους αριθμούς, συμβουλευόμαστε αυτούς τους αριθμούς. Προστατεύουμε τον εαυτό μας. Άρα, υπάρχει ελπίδα για μια φυσιολογική σχέση με αγάπη και αλληλοσεβασμό? Ναι, υπάρχει. Αν ο καθένας από εμάς ενσκύψει στον εαυτό του, αν ο καθένας από εμάς ασχοληθεί ουσιαστικά με το να καλυτερεύει τον εαυτό του, να καλυτερεύει την ψυχή του, να καλυτερεύει το πνεύμα του, αν δίνουμε ευκαιρίες σε ανθρώπους να γνωριστούμε, αν με το που βλέπουμε τα αρνητικά σηκωνόμαστε και φεύγουμε, δεν καθόμαστε να κάνουμε υπομονή και να ανεχόμαστε πράγματα τα οποία είναι deal breakers, είναι πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν για μια σχέση, δεν ξεπουλούμε τον εαυτό μας φθηνά, αναγνωρίζουμε την αξία μας που έχουμε ως άνθρωποι, αναγνωρίζουμε τις αρχές μας και τις αξίες μας και προσπαθούμε να τις υπερασπιζόμαστε σε όλες τις ώρες και σε όλες τις στιγμές, ακόμη και αν δείξουμε συναισθηματική αδυναμία, ακόμη και αν δείξουμε, αν απογοητευτούμε εμείς ήδη από κάποιες επιλογές μας, τις διορθώνουμε άμεσα και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Ποτέ δεν είναι αργά,
για οποιονδήποτε να βιώσει την ερωτική αγάπη και την ερωτική ευτυχία. Για να υπάρξει ερωτική αγάπη και ερωτική ευτυχία πρέπει να υπάρξει και ερωτική έλξη, άρα και συμβατότητα των δύο ανθρώπων. Κοιτάζουμε πάντοτε για τη συμβατότητα, την πνευματική συμβατότητα, την ψυχική συμβατότητα και τη συναισθηματική συμβατότητα και δεν δεχόμαστε να χαμηλώνουμε τα standards μας και τα κριτήριά μας. Γνωρίζουμε ποια είναι τα κριτήρια μας και τα σεβόμαστε και τα υπερασπιζόμαστε μέχρι τέλους. Σας το λέω και πονάει η ψυχή μου όταν το λέω. Έχω κατεβάσει τα κριτήρια μου στο παρελθόν και το έχω πληρώσει. Ακριβά, ποτέ δεν πληρώνω φτηνά αυτά τα πράγματα. Ξέρω τι σημαίνει κατεβάζω τα κριτήρια μου. Ξέρω τι σημαίνει με καταβάλει η ερωτική ερημιά και λέω ας πάει και το παλιάμπελο και ας κάνω υποχώρηση και ας κάνω συμβιβασμό και ας μπω σε μια κατάσταση που δεν μου ταιριάζει γιατί δεν υπάρχει καλύτερη και δεν υπάρχει φυσιολογική σχέση και κοίτα όλες αυτές τις ιστορίες που όλοι βασανίζονται και κάνουν, το μη χείρον βέλτιστον, αυτός ο άνθρωπος που βρέθηκε μπορεί να μην ταιριάζουμε αλλά καλός είναι γιατί θέλει να είναι μαζί μου, γιατί πληρεί τα πολύ βασικά κριτήρια, τα minimum κριτήρια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ξέρω τι σημαίνει ερωτική ερημιά, ξέρω τι σημαίνει συμβιβασμός και ξέρω πόσο ακριβά το πληρώνεις. Και όταν περάσει ο χρόνος και τελειώσει κάτι τέτοιο, το παράπονο σου με τον εαυτό σου δεν είναι γιατί μπήκε σε εκείνη την κατάσταση, το παράπονο σου είναι γιατί δεν τελείωσες νωρίτερα. Οπότε όταν κάνουμε αυτό το λάθος, γιατί είναι ανθρώπινο να κάνουμε αυτό το λάθος, είμαστε σε επιφυλακή και το διασώζουμε νωρίς για να γλιτώσουμε τον εαυτό μας, την ψυχή μας και τον χρόνο μας. Και αν κάποιοι από εσάς είστε πολύ καιρό σε λάθη, γιατί μου έλεγε μια φίλη προχθές, μα έχει 20 χρόνια που είμαι σε αυτή την κατάσταση. Έχει 20 χρόνια που είμαι σε αυτή την κατάσταση που δεν μου ταιριάζει. Της λέω, είσαι 20 χρόνια πρέπει να μείνεις ακόμη 20. Επειδή έμεινες 20, γιατί πολλές φορές έρχεται η επικράτηση ενός λάθους και γίνεται κανόνας. Α, επειδή σε 20 χρόνια εκεί είναι καλά, επειδή σε 5 χρόνια εκεί είναι καλά, επειδή σε 4 χρόνια εκεί είναι καλά. Καλά, καλάθια. Αν είναι καλή η σχέση μας, το ξέρουμε εμείς ήδη. Και το ξέρει η ψυχή μας μέσα. Οπότε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και ακόμη και όταν θα πέσουμε, γιατί το θεωρώ δεδομένο ότι θα πέσουμε, να είμαστε σε επιφυλακή για να ξανασηκωθούμε. Μην πουλάτε τον εαυτό σας φθηνά. Ας μην πουλούμε τον εαυτό μας φθηνά. Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για το πότε μπορεί να είναι κάποιος ευτυχής. Αν ένας άνθρωπος είχε πολλούς εσωτερικούς δαίμονες να πολεμήσει και πολλούς εσωτερικούς δαίμονες να ξεμπερδέψει, μπορεί να του πάρει πολλά χρόνια για να βρει την ερωτική ευτυχία. Μπορεί να γίνει 50 χρονών, μπορεί να γίνει 60 χρονών. Δικαιούται όμως να το κάνει και θα το έχει. Δεν έρχεται κάποιος και λέει, α, μέχρι σε αυτή την ηλικία μπορείς να είσαι ευτυχής. Ξέρω εγώ, πρέπει να μπορείς να κάνεις μόνο 3 σχέσεις ή μόνο 5 σχέσεις και από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κάνεις και τελείωσες. Όχι, δεν τελείωσες. Κανείς δεν τελείωσε. Όσο είσαι ζωντανός, μπορείς να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Αλλά δεν πάρεις τον εαυτό σου στα σοβαρά. Και αν δεν πάρεις την ψυχή σου στα σοβαρά. Και αν δεν πάρεις το δικό σου ερωτισμό στα σοβαρά, θα σε πάρει κανείς άλλος στα σοβαρά. Άρα, φροντίζουμε τον εαυτό μας, φροντίζουμε την ψυχή μας, αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας τις ανάγκες μας, δείχνουμε κατανόηση και σεβασμό στην πληγωμένη μας καρδιά, στις αδυναμίες μας, αποδεχόμαστε ότι έχουμε ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά δεν τα βάζουμε κάτω λόγω του ότι έχουμε ανθρώπινες αδυναμίες και έχουμε επιδείξει αδυναμίες στο παρελθόν. Εστιαζόμαστε στο να καλυτερεύσουμε τον εαυτό μας και την ψυχή μας και όπως εμείς όσο περνούν τα χρόνια γινόμαστε καλύτεροι, έτσι και κάποιοι άλλοι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται καλύτεροι και πού θα πάει. Κάποια στιγμή θα συναντηθούμε. Το εύχομαι με όλη μου την αγάπη σε όλους εσάς που ξέρω ότι το επιθυμείτε. Στο ενδιάμεσο όμως θα έχουμε μια φυσιολογική σχέση αγάπης και σεβασμού με τον εαυτό μας. Κάτι το οποίο μπορούμε να το εξασφαλίσουμε. Δεν χρειαζόμαστε κάποιον άλλον για να αγαπάμε τον εαυτό μας. Όχι. Χρειαζόμαστε μόνο τον εαυτό μας, που είναι αυτός που σίγουρα έχουμε. Αυτός με τον οποίο γεννηθήκαμε και αυτός με τον οποίο θα ζήσουμε μέχρι να πεθάνουμε. Άρα, ναι, υπάρχει ελπίδα για μια φυσιολογική σχέση αν δουλέψουμε αρκετά επισταμένα, συνειδητά και σταθερά γι' αυτό. Μας το εύχομαι.